Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα εδώ για να συζητήσουμε, αναλύσουμε, αποκαλύψουμε, αν το επιτρέπουν και οι συνθήκες, ό,τι κινείται έτσι γύρω από τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στην πρώτη και μοναδική εβδομάδα που ουσιαστικά μετά από καιρό δεν υπάρχει αγωνιστική δράση και μιλάω για το ποδόσφαιρο φυσικά, καθώς σε όλα τα άλλα αθλήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Και λέω πρώτη και τελευταία γιατί έτσι όπως είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ με την επιστροφή στις προπονήσεις της ομάδας στις 30 Ιουλίου, την ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή σε 8 ημέρες από σήμερα, οι παίκτες θα ξαναμπαίνουν σε διαδικασία προπονήσεων, θα ξαναμπαίνουν σε διαδικασία προετοιμασίας, να το πω, ας το πούμε προετοιμασίας. Θα είναι ένα περίεργο σκηνικό και ο ΠΑΟΚ θα είναι από τους πρώτους που θα μπουν σε αυτήν την κατάσταση. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά συνεχίζει και πάει non-stop. Δεν ξέρω όλο αυτό πώς θα επηρεάσει την επόμενη σεζόν. Και λέω ουσιαστικά συνεχίσει γιατί έχει μπροστά του το παιχνίδι με τη Wolves εκεί στις αρχές του Αυγούστου. Γενικά αυτό το σκηνικό τέλος πάντων με την μικρή διακοπή και ουσιαστικά συνέχεια από εκεί που ήτανε οι ομάδες, γιατί όπως λέγαμε και χθες με τον Στέργιο, το να ξεκινήσει, συνήθως να ξεκινάει η προετοιμασία και εκεί στα πρώτα φιλικά ουσιαστικά που προσπαθείς να έχεις μια πρώτη εικόνα, το ενδιαφέρον πάει στα καινούργια πρόσωπα. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, τα καινούργια πρόσωπα νομίζω πιο πολύ το ενδιαφέρον θα έχει να κάνει με νεαρούς ποδοσφαιριστές που είναι να επιστρέψουν, είναι να είναι σε πρώτη φάση στην προετοιμασία και να δούμε και πέρα το πώς και πόσοι από αυτούς θα παραμείνουν. Είναι κάτι που πρέπει να το ζήσει και αυτό η ομάδα. Μέχρι σήμερα που μιλάμε αυτή την ώρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 παρατέταρτο ακριβώς, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, οριστικό και μετάκλητο για το θέμα του προπονητή. Πιο πολύ από πληροφορίες βγαίνει η όποια ειδησιογραφία για αυτό το κομμάτι και από τη στιγμή που δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ κάποια άλλη κίνηση, προφανώς και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με τον Φερέιρα. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει και ο Φερέιρα και ο Ρέμπε, οι άνθρωποι τέλος πάντων το προηγούμενο διάστημα, κάποιες επαφές και συζητήσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως έχουμε ξαναπεί και φυσικά είμαστε σε μια διαδικασία μεταγραφικής περίοδου, να το πούμε έτσι, έστω και όχι τυπικά, αλλά σε κάθε περίπτωση τα διάφορα δημοσιεύματα, οι διάφορες αναφορές έρχονται περισσότερο στο προσκήνιο, απουσία και αγωνιστικής δράσης αυτό το διάστημα, και για το Μαουρίσιο, για το Γιαννούλη και για το Λιμιό, το σημερινό έτσι καινούργιο σενάριο, γιατί και για τον Μαουρίσιο το όλο θέμα που υπάρχει, θα το βάλω μέσα εισαγωγικά, θα βάλω ερωτηματικό με τη Μαρσέγ, και για το Γιαννούλη που προφανώς και έχει προταθεί σε πολλές ομάδες σε διάφορα πρωταθλήματα και στη Γαλλία κάνει γκέλ το όνομά του. Σήμερα αναφέρθηκε ξανά το όνομα της Μαρσέιγ. Του Λιμιού το ζήτημα σήμερα ήταν με ένα δημοσίευμα το οποίο αμέσως πήρε έτσι έκταση στην Ιταλία. Δηλαδή προέκυψε από αυτόν τον... ή μάλλον από την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου δημοσιογράφου Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, που θεωρείται τέλος πάντων expert στις μεταγραφές. Okay, τα έχουμε πει και για συγκεκριμένες σχολές που υπάρχουν στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, που και με την μεγάλη έτσι ανάπτυξη του ίντερνετ έχουμε εικόνα. Η Ιταλία έχουν μια δική του σχολή, είναι η αλήθεια. Είναι
είναι 50-50 αυτό που αναφέρουν αρκετές φορές τα σενάρια. Στην προκειμένη περίπτωση του Λιμνιού το ζήτημα για την για το Τωρίνο, εντάξει, όπως και για τον Γιαννούλη, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθούν. Του Λιμνιού έχει ενδιαφέρον λίγο παραπάνω και γιατί είναι ένα καινούριο σενάριο και γιατί ο Λιμνιός είναι σε αυτό το μικρό γκρουπ, στο γκρουπ παικτών, τον οποίον το συμβόλαιο ολοκληρώνεται του χρόνου. Αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, νομίζω το έχουμε αναφέρει και τέσσερις φορές και με το Στέργιο αυτό. Οπότε, αν υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον, και όταν λέω να υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον, όταν έρθει μια πρόταση, θα είναι ένα δείγμα του τι θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Και βέβαια, επειδή πολλές φορές το λέμε, ή μάλλον όχι πολλές φορές, το λέμε και το ξαναλέμε ότι η περίοδος η μεταγραφική και γενικότερα το πώς θα γίνει μια μεταγραφική κίνηση πολλές φορές εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, διάφορους παράγοντες που δεν φτάνουν και δεν γίνονται και πολύ γνωστοί. Δηλαδή διαβάζει κάποιος για ενδιαφέρον μιας ομάδας ένα δημοσίευμα να θεωρηθεί στο εξωτερικό για ένα παίχτη του ΠΑΟΚ και μπορεί να θεωρεί θα πουληθεί. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να γίνουν διάφορες κινήσεις και η πιο σημαντική που δεν θεωρείται δεδομένη είναι η πρόταση. Δηλαδή ας πούμε για τον Γιαννούλη που έχουν ακουστεί διάφορες ομάδες, έχουν γραφτεί όχι στην Τουρκία, όχι στη Ρωσία, στη Γαλλία όλο αυτό το καιρό. Η μοναδική πρόταση που έχει έρθει για τον Γιαννούλη όλο αυτό το διάστημα, πρόταση κανονική, δίνω τόσα, ήταν εκείνη της ΡΕΝ τον προπερασμένο Γενάρη αν θυμάμαι καλά. Το χρονικό διάστημα λίγο που δεν το έχω 100%, αλλά εκεί ήταν η πρόταση. Γι' αυτό λέω ότι τα σενάρια, okay, υπάρχουν. Η απόσταση όμως ενός μεταγραφικού σενάριου μέχρι το να γίνει πρόταση και να προχωρήσει μια μεταγραφή είναι μεγάλη. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με πωλήσεις, και το βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια όταν ο ΠΑΟΚ κινούντανε για αγορές. Δεν είναι μόνο το κομμάτι του να συμφωνήσει με τον παίχτη τα χρήματα που θέλει, είναι το κομμάτι της συμφωνίας με την ομάδα. Εγώ νομίζω ότι ειδικά για το κομμάτι που έχει να κάνει με αποχωρήσεις, παύλα πωλήσεις, και επειδή γενικά θέλουν χρόνο αυτά τα ζητήματα, και φέτος το καλοκαίρι είναι περίεργο γενικά, όχι για τον ΠΑΟΚ μόνο, είναι περίεργο για πολλές ομάδες στην Ευρώπη, αρκετές από αυτές προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα μετά την πανδημία. Δηλαδή αν ξέρω εγώ το Γενάρη είχαν ένα πλάνο μεταγραφικό στο οποίο λέγανε ότι θα δαπανίσουν ξέρω εγώ 5 δραχμές, τώρα αυτό το πλάνο μπορεί να έχει πάει στις 3 δραχμές. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολλές οι παράμετροι που δεν ξέρουμε αν γίνονται και γνωστές πολλές φορές, το να γίνει ή να χαλάσει μια μεταγραφή. Τέλος πάντων, το θέμα του Λιμνιού θα φανεί στην πορεία, αν και κατά πόσο θα προχωρήσει για την Τωρίνο. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτό το δημοσίευμα για τον Λιμνιό είχε να κάνει με την παρουσία του αθλητικού διευθυντή της Τωρίνο εκεί, ο οποίος σύμφωνα πάντα με το πρώτο δημοσίευμα που αναπαράχθηκε πολύ στην Ιταλία, είχε στη λίστα του τέλος πάντων και ψηλά τον Λιμνιό και από εποχές ΣΠΑΛ. Οπότε έχει το ενδιαφέρον το όλο ζήτημα. Απλά η κάθε ομάδα μπορεί να έχει μεγάλες λίστες, μπορεί να έχει διάφορες περιπτώσεις παικτών, μπορεί να έχει κάποιον που τον θέλει σαν πρώτος αποτελεότητα, να μην της κάτσει, να έχει δεύτερο, τρίτο. Έτσι πάει και έτσι γίνεται στις μεταγραφές. Και είναι μια περίοδος που γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη με όλα, με τις διάφορες μάλλον οικονομικές προεκτάσεις που έχει όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι παίκτες προφανώς έχουν ξεκινήσει διακοπές, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν διάφορες φωτογραφίες δεξιά και αριστερά από διάφορα μέρη. Ο Μαωρίσιο στη Λευκάδα, ο Μάτος στη Μύκονο, προφανώς και άλλοι. Έτσι, αυτό το μικρό διάστημα θα το εκμεταλλευτούν.
του Μαουρίσιο είναι άλλη περίπτωση, δεν είναι μικρό το διάστημά του. Ο Μαουρίσιο, όπως λέγαμε και χθες, είναι ελεύθερος. Δεν έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν. Και είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Όπως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και του Βιερίνια. Των δύο παικτών που. Του Βιερίνια νομίζω ακόμα πιο σημαντικό για διάφορους λόγους και όχι μόνο για το αγωνιστικό αυτό καθ' αυτό. Αλλά όλες αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν άμεσα. Δεν ξέρω αν στην πρώτη προπόνηση της ομάδας που είναι προγραμματισμένη για την άλλη 5η στις 30 Ιουλίου θα έχουν τελειώσει αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω όμως να έχουν τελειώσει. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε έτσι είτε αλλιώς. Να μην σέρνονται. Δεν μπορώ να πω ότι έχω μεγάλη αισιοδοξία γι' αυτό. Νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα που έχουν προκύψει διάφορα ζητήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, που άπτονται της γενικής λειτουργίας της ΠΑΕ, έχετε καταλάβει την άποψή μου, ότι αυτή η λειτουργία είναι συγκεκριμένη, σε αρκετές περιπτώσεις είναι και κάπως προβληματική και όλα αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούσαν να λύνονται και πιο εύκολα. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, ξαναλέω, έχει συγκεκριμένη λογική στον τρόπο με τον οποίο παίρνει αποφάσεις, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα κινηθεί και στο επόμενο διάστημα. Απλά επειδή το καλοκαίρι είναι γεμάτο, το καλοκαίρι έχει διάφορες υποθέσεις που θα πρέπει να τελειώσουν και θα πρέπει να τελειώσουν είτε θετικά είτε αρνητικά σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, χωρίς καλή έξω μαρτυρία, γιατί δεν είναι ότι είναι και το κλίμα πολύ καλό γύρω από την ομάδα μετά από αυτή τη σεζόν και όλα όσα προηγήθηκαν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δούμε πώς θα λυθούν. Είτε γρήγορα, που δεν νομίζω να λυθούν γρήγορα, είτε με πιο σταδιακό τρόπο, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά μετά το ποδοσφαίρου σε μια πρώτη ανάγνωση. Θα πούμε και άλλα στην πορεία. Έχουν προκύψει σήμερα και έχει γίνει μεγάλη κουβέντα με τα βίντεο τα οποία δημοσίευσε η ΕΠΟ. Βίντεο από διάφορες αμφισβητούμενες αποφάσεις. Πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο πάλι η συγκεκριμένη μία πλευρά πάντα λειτουργεί με τον δικό της τρόπο και προσπαθεί το μαύρο να το κάνει άσπρο. Συγκεκριμένος ο τρόπος λειτουργίας της. Υπάρχει φυσικά η εξέλιξη που είναι σημαντική και έχει να κάνει με το γήπεδο αυτό που είχαμε προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα, που έχει να κάνει με τη Νέα Τούμπα, και μιλάω για το θέμα της δημόσιας διαβούλευσης, τα βήματα τα οποία είναι να γίνουν μέχρι να φτάσει ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία να ξεκινήσει τις εργασίες για το καινούριο του γήπεδο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο-τελευταίο βήμα, αλλά είναι ένα από τα τελευταία βήματα πριν φτάσουμε στο σημείο του να ξεκινήσουν τα έργα. Δημοσιεύθηκε στη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος η δημόσια διαβούλευση που έχει να κάνει για το νέο γήπεδο της Τούμπας. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Νομίζω ότι όποιος έχει μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και έχει το χρόνο, πραγματικά μπορεί να βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και για το ειδικό χωρικό σχέδιο και για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία είναι διάφορα σημεία γραφειοκρατικά τα οποία ο ΠΑΟΚ τα έχει τρέξει προκειμένου να τελειώσει το ζήτημα γραφειοκρατικά και από εκεί και πέρα να κάνει τα επόμενα με αυτός. Είναι σημαντικό θέμα και έχει προκύψει αυτές τις ημέρες. Σήμερα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος το ζήτημα αυτό της δημόσιας διαβούλευσης. Έχουμε και για μπάσκετ κάποια πράγματα.
Ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο ανακοίνωσε το τεχνικό team, το οποίο δεν αλλάζει σε σχέση με το πώς ολοκληρώθηκε η σεζόν. Δηλαδή και ο κύριος Νερατζάκης και ο κύριος Καραΐσκος θα είναι δίπλα στον Κώστα το Μέξα. Νομίζω ότι και εκεί μπαίνουμε σε διαδικασία ανακοινώσεων. Έχετε διαβάσει και ένα ρεπορτάζ του Βαγγέλη Μαργαρίτη, θα τα πούμε αυτά λίγο πιο μετά. Θα αναφερθούμε εκεί προς το τέλος της εκπομπής. Γιατί στο μπάσκετ, όπως έχουμε πει, οι περισσότερες ομάδες θέλουν να μαζευτούν πριν τον 15 Αύγουστο. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Γιατί στο μπάσκετ είμαστε 6 μήνες άπραγοι, έτσι. Όταν είναι να ξεκινήσουν οι ομάδες. Οπότε. 5 μήνες, μάλλον, συγγνώμη. Οπότε. Σιγά-σιγά κλείνει και η κάνουλα των πολλών μεταγραφικών επιλογών. Οπότε πάμε στη διαδικασία ανακοινώσεων. Νομίζω ότι η πρώτη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ θα είναι ο Βαγγέλης Μαργαρίτης, έτσι όπως όλα δείχνουν, καθώς είναι πολύ κοντά στη συμφωνία οι δύο πλευρές. Θα αναφερθούμε στις περιπτώσεις αυτές ξεχωριστά σε λίγο προς το τέλος. Φυσικά θα πούμε και για το ποδόσφαιρο περισσότερα σε λίγο. Μαζί μας φυσικά είναι το στοίχημα.gr, εκεί που καθημερινά έχουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack στο live casino. Αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, δυνατές συγκινήσεις, όπου και αν είστε έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά το Seri Application έχει επιστρέψει μετά τη μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. Το στοίχημα.gr επαναφέρει το πολύ αγαπημένο παιχνίδι με έπαθλο 100.000 ευρώ, παρακαλώ, κάθε μήνα, εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να διεκδικήσετε κάθε μήνα, κάνοντας προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα, 100.000 ευρώ, κάνοντας το απόλυτο σερί. Ακόμα και αν δεν φτάσετε σε 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση φυσικά το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Και βέβαια, ολοκληρωμένο προϊόν στο στοίχημα.gr. Cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα. Πλούσιο παιχνίδι, στοίχημα και καζίνο, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επίσης μαζί μας έχουμε και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι καινούριο. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν το κάτι παραπάνω για το παιδί τους. Μιλάμε για ενισχυτική διδασκαλία, χορό, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και το mail www.gmail.com. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα, κυρίως για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο και μαζί του τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Στέριος Ανασιάδης. Καλησπέρα, Στέριο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε? Και στους φίλους του Λίμπερο. Όλα καλά. Όλα καλά. Διαβάζω τη μελέτη για τη νέα Τούμπα. θα είναι λίγο μεγάλη, για πολύ καιρό ακόμα. Είναι λίγο, έχει. Έχει έναν όγκο. Και δεν τη λες και ευχάριστη. Ναι. Ευχάριστη και... ως ανάγνωσμα, εντάξει. Ευχάριστο, ναι. Σαν θέμα είναι πολύ ευχάριστο, το συζητάμε. Το λες, φίλε, και βαρύ, το ανάγνωσμα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα κείμενα, ας το πω έτσι, ας το βάλω σε αυτό το πλαίσιο, δικηγορικού, λογιστικού, τέλος πάντων περιεχομένου, όλα αυτά τα ζητήματα, αν δεν είσαι του κλάδου κατασκευαστικού στην προκειμένη, δύσκολα, ρε φίλε, να διαβάσεις, και δύσκολα επίσης να βγάλεις και άκρη ακριβώς το τι λένε. 100% έχει και θέματα για το περιβάλλον, την ενέργεια, ναι. Είναι θέματα, εντάξει τώρα... Αν δεν είσαι εξειδικευμένος, είναι η αλήθεια. Οκ, okay, μπορεί να διαβάσει και να μην καταλαβαίνει και τι γράφουν κιόλας μέσα. Να μην αντιλαμβάνεσαι τι ακριβώς εννοώ. Βγάζει τις άκρες, εντάξει, πάνω κάτω, αλλά υπάρχουν και κομμάτια που όντως δεν πολύ καταλαβαίνεις. Και πίνακες με νούμερα κτλ. Εντάξει. Ναι. Υπομονή. Δεν ξέρω πώς θα το πάρουν για παραλία. Ναι, ακριβώς. δεν είναι και να το πάρεις στις απλώστες που και το διαβάζεις. Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Η ουσία είναι ότι έγινε ένα ακόμα βήμα, τέλος πάντων. Μικρό, μεγάλο, οκ, okay, ό,τι και αν είναι, ένα ακόμα βήμα για να φτάσουμε στο σημείο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το γήπεδο. Μικρό δεν είναι σίγουρα. Ναι, ναι. Μεγάλο δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλο, νομίζω είναι σημαντικό πολύ. Mm-hmm.
Οπότε περιμένουμε να τελειώσει η διαβούλευση και να πάρει το θέμα του τη συνέχεια μετά, να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας, αν υπάρξει κάποιο θέμα, αν υπάρξει κάποια ένσταση. Mm-hmm. Στεριό. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που τρέχουν αυτή όλη την υπόθεση εδώ και καιρό, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα. Όχι. Έχουν βάλει έναν πιθανό χρονικό οριζοντά. Δηλαδή, να πούνε ότι με όλη την γραφειοκρατία, ξέρω εγώ, θα έχουμε ξεμπερδέψει στο δεύτερο εξάμηνο του 21, του 22, ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Κοίταξε, έχουν με τέτοια εικόνα. Θεωρείται καλό σενάριο. Αχα. Αν σε έναν χρόνο από σήμερα ή και λίγο νωρίτερα τελειώσει το θέμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Δηλαδή αν τελειώσει και βγει το προοδικό διάταγμα Μάρτιο, Απρίλιο, ας το βάλω και Μάιο, mm-hmm. δηλαδή σε 9 μήνες από τώρα 10, θα, ναι. θα είναι μια καλή εξέλιξη. Αυτό Μάλιστα. είναι το καλό σενάριο. Μάλιστα. Το αρνητικό είναι να περάσει ο χρόνος και ακόμα να μην έχουμε βγάλει άκρη και να περιμένουμε και να πάμε στο 1,5, στο 2, δεν ξέρω. Τι γραφειοκρατικά προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν, εντάξει. Mm-hmm. Mm-hmm. Και δεν μπορώ και να είμαι και ειλικρινής και θα πω, να πω ότι η μελέτη είναι ας πούμε άρτια. Αλλά φαντάζομαι, εντάξει, όταν την έχουν αναλάβει τόσοι ειδικοί, δεν μπορεί να έχει λάθη, εντάξει. Γιατί όντως φαίνεται πολύ τεκμηριωμένη. Από τα λίγα που ξέρουμε, Νίκο, για κατασκευές και ενέργεια και προστασία περιβάλλοντος και όλα τα σχετικά. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει το όλο έργο κάνουν τη δουλειά τους, στην οποία είναι πάρα πολύ καλοί. Και πλέον το θέμα, ας πούμε, ότι έχει μπει στην τελική ευθεία. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε την εξέλιξη αυτή που είχαμε αναφερθεί στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ότι σε αυτήν τέλος πάντων είναι να. Για Δευτέρα, μάλλον ναι. λέγαμε ότι μπορεί και τη Δευτέρα. Ναι, ναι. Δευτέρα, Τρίτη, εντάξει, έγινε Τετάρτη. Οκ. Okay. Δεν έγινε μετά από 20 μέρες. Mm-hmm. Εντάξει. Θα δούμε τώρα, εντάξει, νομίζω ότι αν ξεπεραστεί αυτό το στάδιο που είναι τη δημόσια διαβούλευση και αν δεν προκύψει έτσι κάποιο πρόβλημα είτε πραγματικό είτε κάποιος να θέλει να το κατασκευάσει για να βάλει εμπόδια, νομίζω μετά πλέον δεν θα μπορεί να ανοίξει πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ναι. Δηλαδή αν δεν είναι λιγότερο από χρόνο, θα είναι στο χρόνο και κάτι παραπάνω, εκεί το βλέπω. Ναι. Αν δεν προκύψουν προβλήματα. Νομίζω είναι το τελευταίο έτσι εμπόδιο. Μετά απλά θα είναι θέμα, ξέρεις, πόσο γρήγορα θα τρέξουν όλα τα αρμόδια υπουργεία να συντονιστούν, να βάζουν τις φραγίδες, υπογραφές για να πάει το θέμα μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Και αν ξεπεραστεί αυτό το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, δεν μπορεί κάποιος τώρα υπουργός ή υπουργείο ή υπηρεσία να το τρενάρει και πολύ. Θα εκτεθούν, εντάξει. Ναι. Και δεν το θέλει και κανείς, φαντάζομαι, γιατί δεν υπάρχει και λόγος, δεν νομίζω, να θέλει κάποιος να μην χτιστεί ένα καινούργιο γήπεδο. Λέει η δική μου λογική, φαντάζομαι. Εντάξει. Οπότε ας δούμε πώς θα πάει η διαβούλευση. Να δούμε αν θα υπάρχουν στάσεις, παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ είμαστε με τη βοήθεια και των ειδικών να δούμε τι θα προκύψει. Mm-hmm. Πάντως ξαναλέω για να το κλείσουμε, γιατί δεν έχω κάτι να προσθέσω. Αφενός δεν είμαι ειδικός και αφετέρου δεν πρόλαβα να διαβάσω 800 σελίδες. Γιατί είναι σε διάφορα κομμάτια, εντάξει. Ναι. Κάνω προσπάθεια, οκ, okay, σοβαρή, από το μεσημέρι και μετά. Mm-hmm. Από το πρωί ήθελα, αλλά με το που έσκασε η είδηση, υπήρχε ένα πρόβλημα τουλάχιστον από μέρους μου να έχω πρόσβαση. Ίσως mm-hmm. πέσανε αρκετοί από την περιέργειά τους. Τις τελευταίες ώρες είναι ανοιχτό το link που υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 και σιγά σιγά προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Mm-hmm. Οπότε ίσως και τις επόμενες μέρες σας πω δύο-τρία πράγματα. Αλλά το προχωράω με αργούς ρυθμούς και να λέω, ενώ διαβάζω αρκετά γρήγορα. Όχι, όχι. Δεν είναι ευχάριστο ανάγνωσμα και ελαφρύ. Ούτε κάτι εύκολο. Και όπως είπαμε, είναι και αρκετά εξειδικευμένα πράγματα αυτά τα οποία έτσι, αναφέρει μέσα. Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, για να το πούμε και σωστά. Στέργιο, έχει υποπέσει την αντίληψή σου σήμερα όλο αυτό το σκηνικό, το οποίο. Η κουβέντα που γίνεται για τις διάφορες αποφάσεις τις οποίες δημοσίευσε η ΚΕΒ. Βέβαια. Ωραία δεν είναι αυτά, φίλε. Εμένα μου αρέσουνε. Αλλά γιατί το κάνει τώρα, έπρεπε να το κάνει να φτιάξει τέτοια, όπως αυτά τις φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν σήμερα μέσω της ΚΕΒ, να γίνονται, αν όχι ρε παιδί μου, κάθε αγωνιστική. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου, έτσι σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στη σεζόν. Δηλαδή τώρα ξεχάστηκαν τα περισσότερα, κατάλαβες. Συζητάμε για πράγματα που έγιναν πριν καιρό. Για να μην ξεκινήσω και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα μέσα, ναι.
είτε της πόλης μας, είτε της πρωτεύουσας, είτε το οτιδήποτε άλλο. Uh-huh. Εντάξει. Καλό θα είναι, αφού πλέον και με την τεχνολογία, με τη γραμμή offside και όλη την τεχνολογία με το μέρος της ΕΠΟ, για μένα δεν θα είναι άσχημο να βγαίνει και κάθε εβδομάδα. Ναι, ναι. Να βγαίνει κάθε Τετάρτη, γιατί εδώ μιλάμε τώρα, εντάξει, θυμόμαστε όλοι πράγματα που διαβάσαμε, ακούσαμε, είδαμε, που ξεπερνάνε κάθε λογική, εντάξει. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, με πιο τρατατό παράδειγμα, η λάθος γραμμή της Νόβα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Εντάξει, εκτός δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση από την Νόβα ότι είναι λάθος αυτό της ΕΠΟ και είναι σωστή η δική μας, δεν ξέρω. Δεν είδα κάτι. Αλλά θα πρέπει όλοι μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά όταν κάνει λάθος η Νόβα, λάθος γραμμή, τι να περιμένεις τώρα από site που είναι offside, το μάτος στη Λαμία κτλ. Ξαναλέω, μην αρχίσω τώρα να αναφέρομαι σε site συγκεκριμένα. Ναι. Γιατί εντάξει, η προπαγάνδα έχει και τα ωριά της. Mm-hmm. Δηλαδή είσαι άσχετος ή απλά θέλεις να δημιουργήσεις δώρο εις βάρος του ΠΑΟΚ. Δεν αποκλείω ούτε τους μεν ούτε τους δε, γιατί υπάρχουν και άσχετοι που δεν ξέρουν πότε είναι offside ή πότε όχι. Δηλαδή η φάση της Λαμίας πραγματικά πρέπει να είσαι άσχετος ή πολύ εγκάθετος για να πεις ότι υπάρχει offside. Με γυμνό μάτι φαίνεται. Ναι. Εντάξει, και mm-hmm. φυσικά η απόφαση στο Βόλο που ξεσήκωσε το λαό του Ολυμπιακού, τα μέσα του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, αυτό και ο πόλεμος του Ολυμπιακού. Εντάξει, μιλάμε για γελοιότητες, Νίκο. Ναι. Μιλάμε για γελοιότητες. Δεν ξέρω αν θα βοηθούσε να έβγαινε το σημερινό εκείνες τις μέρες, γιατί πάνω σε αυτό ο Ολυμπιακός έκθεσε πολύ μεγάλο μέρος της φετινής του προπαγάνδας. Σωστά. Πολύ μεγάλο. Τώρα είναι αυτό που είπες και εσύ, καλοκαιριάτικα. Ναι, ρε, παιδί, δεν νομίζω να έδρωσαν. Δεν λίγο... νομίζω να έδρωσαν. Ναι. Να έδρωσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Κώστας Καραπαπάς και ο Σάββας Θεοδωρίδης και όλοι αυτοί που παίξαν το ρόλο τους. Ναι. Δεν νομίζω, Νίκο, να έδρωσαν και να είπανε ωραία φίλοι, εκτεθήκαμε. Δηλαδή τώρα να είμαστε την άλλη φορά πιο προσεκτικοί. Αυτοί που ανέφερες πιστεύω ότι αυτό το πράγμα δεν το λένε ποτέ και για καμία περίπτωση. Ποτέ. Εγώ νομίζω, Νίκο, και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Αν κάναμε την κουβέντα πριν από 5-6 χρόνια, θα σου έλεγα ότι υπάρχουν και πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού που δεν συμμετέχουν σε όλο αυτό. Όχι. Πλέον όλοι αυτοί που συμμετέχουν. Ναι. Συμφωνώ. Οι 9,5 στους 10, οι 9,5 στους 10 είναι στη γραμμή Μαρινάκη. Ναι. Κερδίζουμε με κάθε κόστος και όταν το κάνουμε λύσα υπέρ μας μια απόφαση ένας διαιτητής, πουλάμε τρέλα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Είναι όλοι έτσι. Ναι. Συγγνώμη αν έχω κάποιους φίλους μου, γιατί έχω και αρκετούς γνωστούς. Παιδιά, είστε όλοι στην ίδια κατηγορία. Τώρα, αν βρούμε τον 1%, οκ, okay, φαντάζομαι ότι υπάρχουν, αλλά η υπόλοιπη 99% είναι αυτό. Ότι κερδίζουμε και δεν μας νοιάζει τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή, για να το κλείσουμε και αυτό, γιατί πραγματικά θα πάει το θέμα αλλού και δεν νομίζω να έχει και νόημα τώρα που φτάσαμε. Αυτά είναι μαθήματα για την επόμενη χρονιά που πρέπει να τα πάρει κυρίως η ΠΑΕΠΑΟΚ. Αν υπάρξει την πρώτη αγωνιστική πτώση του Ελαραμπή στο κέντρο και δείξει ο διαιτητής πέναλτι, οι 100 στους 101 φίλοι του Ολυμπιακού θα πούνε υπάρχει, φίλε, πέναλτι. Εντάξει, φαίνεται να είναι στο κέντρο, αλλά αν το δεις από την άλλη οπτική γωνία είναι στην περιοχή μέσα. Ναι. Εντάξει, έτσι έχουν μάθει οι άνθρωποι και έτσι θα συνεχίσουν και δεν ιδρώνουν και το αυτί τους. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι, αν γίνεται, η προπαγάνδα να γκρεμίζεται όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ναι. Αλλά βασικά είναι όταν υπάρχει συνδοσία, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Ένας ολόκληρος οργανισμός απειλούσε ανθρώπους μέσω του Σάββα Θεοδωρίδη να προσέξουν εκεί στην ΚΕΔ, γιατί έχω φακέλους και έχω για τον καθένα, να προσέξει ο ένας, στημένο το πρωτάθλημα και όλοι οι αθλητικοί εισαγγελείς και όλοι αυτοί πετούσαν αετό. Ναι. Γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι 20.000 πρόστιμο και 30, μία στη χάση, μία στη φέξη και αυτό, εντάξει, μιλάμε τώρα, κορυβόμαστε μεταξύ μας. Ας βγει ο επίτιμος πρόεδρος της Chelsea ή της Arsenal που δεν τα πάει καλά φέτος και να πει το πρωτάθλημα είναι στημένο. Εντάξει, αν το ξαναδείς μπροστά σε κάμερα να μιλάει και για το ποδόσφαιρο, έλα να μου σφυρίξεις. Ναι. Λέω εγώ. Αλλά εδώ εντάξει, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Συμβαφτίζω εγώ εσένα επίτιμο πρόεδρο και μπορείς να λες ό,τι σου κατέβει γκλάβα σου. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Εντάξει.
Για να πάμε λίγο στα δικά μας. Στα δικά μας, εντάξει, είναι κυρίως μέσω δημοσιευμάτων το ότι προκύπτει. Έτσι. Και δεν ξέρω αν τα δημοσιεύματα μπορούν να έχουν και κάποια μεγάλη βάση για να μείνουμε. Απλά το αναφέρω γιατί σήμερα, για παράδειγμα, πρέπει αυτό το καινούριο σενάριο για τον Λιμιό και τον Τωρίνο. Ναι. Από τον φίλο σου, τον Ντιμάρτζιο. Φίλος, βέβαια. Τον Τζαλούκα έχουμε ζήσει, βέβαια, πολλά πράγματα. Δεν πέφτει πολύ μέσα αυτός, ρε εσύ. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Στην Ιταλία, ρε φίλε, εγώ σήμερα το πήρα χαμπάρι που ήταν με υπόθεση του Πάκου, ας πούμε, το πρωί που έτυχε και εγώ να μην συμπολογιστεί. Με το που το έγραψε αυτός, έγινε πανηγύρι μετά. Και επίσης, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα site έχει η Τωρίνο, φίλε. Δηλαδή, τα Τωρίνο 24, δεν καμιά 5-6. Γιατί Τωρίνο, δεν σου λέγεται το Γιουβέντους. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχουν πολλά site τέτοια. Ναι, και σου λέω, δηλαδή, έγινε με το που γράφτηκε, έπαιξε παντού το θέμα του Λιμιού και της Τωρίνο. Ναι. Γενικά, οι Ιταλοί είναι λίγο, όπως έχουμε αναφερθεί σε διάφορες έτσι εθνικότητες δημοσιευμάτων, και οι Ιταλοί είναι μέσα σε αυτά που, okay. Χρειάζεται τσεκάρισμα αυτό που γράφεται. Ξαναλέω ότι ο Ντιμάρτζιο δεν πέφτει και πολύ μέσα. Τώρα θα μου πεις, δεν τον έχουμε τσεκάρει στα θέματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή τα ιταλικά. Ναι. Αλλά κάθε φορά που καταπιάνεται με μια περίπτωση που είτε ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ είτε είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, δεν πέφτει μέσα. Ναι. Ίσως είναι αυτό που λέγαμε και με τον Σταύρο πέρσι, μπορεί πριν από 10 χρόνια να έκανε μια σούπερ επιτυχία και να συνεχίζει να ξεργυρώνει αυτή. Και να λέει ο κόσμος, αφού έβγαλε πριν από 10 χρόνια, ξέρω εγώ, ή πριν από 20-30 τη μεταγραφή του Πλατινί στη Γιουβέντους, τα ξέρει όλα, ξέρω εγώ, εντάξει. Γενικότερα okay. Αρέσκονται και οι Ιταλοί στα μεταγραφικά σενάρια. Δεν φαίνεται το σενάριο παράλογο ή εξωπραγματικό. Όχι. Να θέλει, να θέλει το Ρήνο τον Και προφανώς και ο Λιμιός στην ηλικία που είναι με το συμβόλο. Καλά, δεν είπα πριν ότι το συμβόλο του είναι μέσα σε αυτούς που ολοκληρώνουν το 21 το καλοκαίρι. Ναι, νομίζω. Είναι 22. Ναι. Νομίζω 21 και εγώ τι είναι. Τέλος πάντων. Θα σου πω αμέσως. Προφανώς και το όνομά του, ρε φίλε, είναι σε διάφορες λίστες όσον αφορά αγορά ποδοσφαιριστή. Τώρα, το αν σε αυτή τη λίστα θα φτάσει πρώτο σε κάποια ομάδα και θα δοθούν κάποια χρήματα. Εντάξει, το 21. Το 21. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αν έγραφε ο Ντιμάρτζιο ότι η Αταλάντα θέλει τον Λιμιό, ναι. Δεν θα έστεκε. Ναι, ναι. Έτσι όπως είναι, είναι πλέον η Αταλάντα, ναι. Μίλαν, Ίντερ κτλ. Αλλά η Τωρίνο, okay, είναι κάπου στη μέση. Δεν μπορώ να ξέρω αν ο Λιμιός μπορεί να σταθεί όχι στο καμπιονάτο. Mm-hmm. Μου φαίνεται πάντως πολύ επενδυτικό, ξέρεις. Ναι, είναι. Δηλαδή αν έχει αδυναμίες ο Λιμιός σε άμυνες τύπου Super League's, στο καμπιονάτο όσο να πεις θα έχει καλύτερους αντιπάλους. Θα μου πεις θα έχει και καλύτερους συμπαίκτες όμως ενδεχομένως. Ναι. Τέλος πάντων, αν έρθει η πρόταση θα την κουβεντιάσει ο ΠΑΟΚ, θα δει αν τον συμφέρει και θα πράξει αναλόγως. Ναι. Είναι πάντως στην κατηγορία και ο Λιμιός ή ανανεώνει ή αποχωρεί με μεταγραφή. Ναι. Εντάξει, εννοείται πως ο ΠΑΟΚ δεν θα αφήσει το θέμα να πάει το Δεκέμβριο γιατί με το που συμπληρώσει, μάλλον φτάσει στις ημέρες που μπορεί κάποιος να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει, δηλαδή στο εξάμηνο, θα έχει ο Λιμιός 30 προτάσεις. Ξέρω και εγώ την αισιοδοξία σου αυτή για τις περιπτώσεις των συμβολέων που λήγουν το 21, ότι δεν θα τραβήξει τόσο, δεν την έχω, φίλε. Εννοώ ότι δεν είναι κάτι που ο ΠΑΟΚ δεν το έχει ξανακάνει. Ωραία. Και δεν είναι και λίγες περιπτώσεις των παικτών αυτών που έχουν ένα χρόνο ακόμα συμβόλο και τελειώνουν οι συμφωνίες τους το ερχόμενο, το άλλο καλοκαίρι μάλλον. Εγώ θα τολμήσω να προβλέψω και θα το δούμε Νίκο το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Θα το θυμηθείς εσύ εγώ. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αφήσει ούτε μία περίπτωση ποδοσφαιριστή που να μπορεί να φύγει τζάμπα. Μετέωρη. Ναι. Okay. Ναι. Okay. Έτσι είναι η δική μου η αίσθηση ότι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα κάνει ο προπονητής μαζί με το Ρέμπε και την οικογένεια Σαββίδη. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το καλοκαίρι, αν όχι το καλοκαίρι, γιατί εντάξει δεν είναι και η πρώτη προτεραιότητα, δηλαδή το αν θα παραμείνει, αν θα ανανεώσει ο Πέλκας ή αν θα παραχωρηθεί, μπορεί να γίνει Νίκο και τον Σεπτέμβριο.
Ναι. Γιατί μέχρι 30 του Σεπτέμβρη θα είναι η μεταγραφική περίοδος του ελαίου κορονοϊού. Mm-hmm. Αλλά νομίζω, ξαναλέω ότι δεν θα αφήσω ο ΠΑΟΚ Δεκέμβριο-Γενάρη, άρα γιατί ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ διαπραγματευτεί να πουλήσει ένα παίκτη τον Δεκέμβριο, π.χ. τον Πέλκα ή τον Λιμιό, με το συμβόλαιο να λήγει σε 6 μήνες, το καλύτερο που θα μπορεί να πάρει θα είναι το 1 πέμπτο της αξίας που μπορεί να πάρει το καλοκαίρι. Βέβαια. Γιατί και ο άλλος δεν είναι βλάκας. Θα πει κάτι, αδερφέ, σε 10 μέρες, αν θέλω, του δίνω τα χρήματα που μου ζητάς, τα δίνω στον παίκτη και τα παίρνω στη μισή τιμή. Θα σου δώσω τώρα εγώ σε ένα ξέρω εγώ που ζητάς 3 εκατομμύρια για τον Πέλκα, για το Λιμιό. Άρα λοιπόν, ο Αύγουστο, Σεπτέμβριο, νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλες οι περιπτώσεις και νομίζω, Νίκο, ότι θα ξεκαθαρίσουν. Εντάξει. Mm-hmm. Έτσι λέω εγώ τώρα, τι να σου πω. Μάλιστα. Εντάξει. Μπορεί να δικαιωθείς εσύ, αλλά επειδή μιλάμε για παίκτες που είναι κομβικοί τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. εντάξει, μόνο ο Σημειών Παπαδόπουλος, καναλέω, είναι μια εύκολη περίπτωση. Γιατί φαντάζομαι, αν κληθεί ο νεαρός να υπογράψει μια ανανέωση και να πάει δανεικός, δεν θα πει και όχι, φαντάζομαι. Ναι. Εντάξει. Αλλά είναι ο Λιμιός, είναι ο Πέλκας, είναι ο Ακπομ, είναι ο Ρέι, που δεν πρέπει να τον παραβλέπουμε. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ο Ελκαντουρί, είναι και ο Κρέσπο, είναι και ο Μάτος, είναι και ο Βέρμπλουμ. Ναι, εντάξει. Είναι πολύ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί από όλους σχεδόν, πλην Βέρμπλουμ έχω την εντύπωση, να έχει και κέρδος. Εντάξει, όταν πεις από το Μάτος μπορεί να βγάλει κέρδος τώρα, όχι, αλλά ο Μάτος θα παραμείνει και φαντάζομαι θα θέλει να παραμείνει μετά ακόμα 1-2 χρόνια. Ναι. Πολύ... Αλλά από το Ρέι μπορεί να βγάλει κέρδος. Μικρό μεν, γιατί και οι ομάδες της Αργεντινής δεν δίνουν τα εκατομμύρια έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ στενά και στην Αργεντινή. Αλλά είναι περιπτώσεις πολύ σοβαρές που έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα γιατί δεν είμαι μπροστά στις κουβέντες, ότι ο Ρέμπε ήδη έχει φακέλους ξεχωριστούς για αυτούς τους παίκτες. Ναι. Και έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα, ποιοι από αυτούς μπορούν να αποτελέσουν κομμάτια του ΠΑΟΚ των επόμενων ετών και ποιοι όχι, οι οποίοι πρέπει να παραχωρηθούν τώρα. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα ο ΠΑΟΚ να καθίσει τον ΑΚΠΟ μέχρι τον Δεκέμβρη Γενάρη να δει πώς θα πάει. Για προφανώς. Γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες, ξαναλέω Νίκο, ως ελεύθεροι θα έχουν 20 προτάσεις. Σωστά. 20 θα έχουν. Εντάξει, δηλαδή μπορεί σε κάποιους να μην τους αρέσει ο Πέλκας, σε άλλους να μην τους αρέσει ο Λιμιός και να λένε γιατί παίζεις τον ΠΑΟΚ ή βάλω ποιον θέλεις αυτός που είπαμε. Mm-hmm. Αλλά τώρα ένας Πέλκας ελεύθερος και ένας ελεύθερος Λιμιός στην ηλικία που είναι και με τις χρονιές που έχουν και με το παλμαρέ και τους τίτλους, εγώ σου λέω ότι θα βρεθούν 3 ομάδες από την Πορτογαλία και 2 από την Ισπανία και 1 από την Ιταλία και 2 από την Τουρκία για να τους πάρει ως ελεύθερους. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Δεν θα αμοχθήσουν πολύ για να βρουν ομάδα και δεν θα ξέρουν τι να κάνουν. Θα βρουν ομάδα. Mm-hmm. Μπορεί να μην πάει, ξέρω εγώ, ο Πέλκα στην Φενέρμπαχτσε, μπορεί να πάει στην Τραμπζονσπορ. Ναι. Μπορεί να πάει στη Σίβασπορ, μπορεί να πάει στην Αλάνια Σπορ που έχει και μούρλα με τους Έλληνες, όπως φαίνεται, ναι, τελευταία 2 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν είναι κομβικό και αυτό, δεν είναι μόνο, το έχουμε ξαναπεί, ο Μαωρίσιο και ο Βιερίνια. Mm-hmm. Ναι, το Μαωρίσιο και το Βιερίνια είναι επειδή τα συμβόλαιά τους έχουν ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά έτσι, δεν έχουν συμβόλαιο, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και μπορεί να είναι, όχι μπορεί, ή προφανώς και αποτελεί προτεραιότητα το να λυθεί το ζήτημά τους. Είτε έτσι είτε αλλιώς, εγώ δεν σου λέω ότι θα μείνουν σίγουρα ή ότι θα μείνουν και οι δύο, θα φύγουν και οι δύο, αλλά θα πρέπει το θέμα το συγκεκριμένο να τελειώσει άμεσα. Πάντως, εξακολουθώ, Νίκο, να διαπιστώνω μια απαξίωση για τον αρχηγό που δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Δεν μου αρέσει, ρε φίλε, και γενικότερα. Ποδοσφαιριστές ή καλαθοσφαιριστές ή γενικότερα αθλητές που έχουν δώσει τόσα πολλά. Mm-hmm. Γιατί στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ δεν είναι σαν το Βιερίνι άλλοι 50. Ναι. Μπορεί να είναι άλλοι 4-5. Mm-hmm. Μπορεί να λέω και πολλούς 5 που να έχουν δώσει τόσα στην ομάδα. Αυτή η απαξίωση δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή σε κάθε δημοσίευμα ή σε κάθε ανυπόγραφο κείμενο ότι θέλει η τάδε ομάδα το Βιερίνια κατευθείαν να υπάρχουν 20, 30, 50 άντε στο καλό και φτάνει. Και... Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Δεν... Μην ξανακάνουμε μια κουβέντα. Νομίζω είναι στο πλαίσιο λίγο ότι ο κόσμος είναι οργισμένος, όχι για τον ΠΑΟΚ, γενικότερα. Υπάρχει πολύ καγκία και πολύ έτσι ζήλια. Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι ακόμα και η απαξίωση για το Μαωρίσιο δεν στέκεται καλά. Είναι ένας παίκτης μέσα σε όλους τους τίτλους του ΠΑΟΚ. Ούτε αδιάφορος ήταν, ούτε προκλητικός, ούτε από κάποια φάση και μετά άρχισε να τα γράφει όλα στα παλιά του τα παπούτσια. Αυτό που είχε να δώσει το έδωσε. Και σε αυτό το οποίο λες, εγώ προσθέτω και την εικόνα του στα play-off, που για μένα είναι λόγος, γιατί είναι. Ναι, για μένα είναι λόγος να κάνεις κουβέντα για να παραμείνει. Αν πριν τα play-off, ας πούμε, μπορεί να λέγαμε ότι μάλλον δεν μένει, γιατί ξέρω εγώ μπορεί να υπάρχει μια απόσταση οικονομική, είναι λόγος να κάνεις μια επαναπροσέγγιση και μια κουβέντα ξανά για να συνεχιστεί η συνεργασία. Κοίταξε, νομίζω επί της ουσίας επαφίεται στο Μαωρίσιο. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει τώρα που μιλάμε το θέμα, την τζάμπα μιλάμε. Ναι. Επαφείται στο Μαωρίσιο το τι θέλει να κάνει στα επόμενα δύο χρόνια της καριέρας του, τρία. Mm-hmm. Αν θέλει να πάει στην Κίνα, στη Σαουδική Αραβία, για να πάρει, ξέρω εγώ, σε δύο χρόνια 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, είναι να αναφέρει το δικαίωμά του, γιατί ίσως είναι το τελευταίο μεγάλο του συμβόλαιο και μετά μπορεί να γυρίσει, ας πούμε, στη Βραζιλία να παίξει ένα χρόνο, αλλά οι Βραζιλιάνοι δεν θα δώσουν, οι Βραζιλιάνοι 1 και 1,5 και 1,3. Ναι. Θα τον δώσουν, ξέρω εγώ, 300.000, 250, 400, δεν ξέρω και τα κασέ στη Βραζιλία, αλλά δεν νομίζω να πετούν τη σκούφια τους για παίκτες πάνω από 30 χρονών και να δίνουν χιλιάδες ευρώ, έτσι, εκατομμύρια. Αν θέλει ο Μαωρίσιο να μείνει στον ΠΑΟΚ σε ένα διαφορετικό ρόλο, δηλαδή να μην ξεκινάει η ενδεκάδα από αυτόν, και να αμείβεται με τα μισά χρήματα, μπορεί και λιγότερα από ό,τι παίρνει, εγώ προσωπικά δεν θα ήμουν αρνητικός στο να παραμείνει ο Μαωρίσιο στο ρόστερ και να είναι ο τρίτο-τέταρτος χαφ. Ναι. Γιατί εντάξει, για βασικό νομίζω ότι χρειάζεται να πάω κάτι άλλο. Το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, μπορεί να μην μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Καντέ ή ένα παίκτη που να έχει η ίδια, έτσι, ικανότητα στο χορτάρι, αλλά πρέπει ο ΠΑΟΚ λίγο κάτι να αλλάξει στα χαφ. Δεν γίνεται να πηγαίνει με παίκτες αργούς. Πρέπει να έχει παίκτες με ταχυδύναμη, να έχουν επικοινωνία με τα αντίπαλα. Ή τέλος πάντων καλύτερη σύνδεση χαρακτηριστικών, ρε φίλε, γιατί η μέση του είναι όλοι ίδιοι ουσιαστικά. Τα περισσότερα χαρακτηριστικά τους είναι ίδια. Φωτεινή εξαίρεση ο Μίσης φέτος. Ναι, ναι. Φωτεινότατη εξαίρεση. Mm-hmm. Γιατί και ο Αγκούστο και πριν τραυματιστεί δεν έβγαλε μάτια. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν δεν τραυματιζόταν, γιατί θυμίζω ότι πέτυχε 2 γκολ σε 2 κολλητά μάτς και γκολάρες κιόλας, με όφη στην Τούμπα και Λάρισα στη Λάρισα. Εντάξει, είναι η τρεπτική πόντου χρονιά στο εξωτερικό, ok, έχει ένα λαθρεντικό, αλλά ούτε ο Ελκαντουρί, ούτε ο Αγκούστο, ούτε ο Μαωρίσιο στα δικά μου τα μάτια, αλλά δεν είμαι ούτε Φερέρα, ούτε Ρέμπε, ούτε Ιβάν Σαβίδης, δεν είναι ποδοσφαιριστές που μπορείς να βασιστείς πάνω τους για ένα πλάνο διετίας, τριετίας, για να πάω που και θα παίρνει στην Ελλάδα τίτλους και θα είναι μέσα στην ιστορία της Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο, για να μην πω Φλεβάρι, δηλαδή να περάσει στο νοκάουτ φάσης. Mm-hmm. Χρειάζεται κάτι άλλο. Εντάξει, χρειάζεται κάτι άλλο. Χρειάζεται ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερες δυνάμεις, με περισσότερα γκολ, πιο πολλές assist, πιο γρήγορους γενικότερα. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων θα τα δει η δίκης, αλλά ξαναλέω, από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα μας, η απαξίωση δεν είναι και τόσο καλό πράγμα. Ναι. Γιατί οι ίδιοι απαξιώνανε και τον Γκάνιας και τον Σάχοφ. Με αυτούς θα πας στο Champions League. Με Γκάνιας και Σάχοφ. Δεν θα πας ούτε με αυτούς, ούτε με τον Εσίτη πάντως. Εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λογικά. Ναι. Ήταν πολλά τα θέματα. Περνάνε οι μέρες. Δύο τα σενάρια, Νίκο. Ή θα είναι μετρημένες οι κινήσεις και θα πάει η ομάδα σε 10 μέρες στο πήλιο με τα ίδια σχεδόν πρόσωπα, απλώς περισσότερους πιτσιρικάδες. Άντε και έναν, να σου πω δύο, το δύο. Ή θα έχουμε μπαράζ έτσι ανακοινώσεων και εξελίξεων στο παρεδώσει. Mm-hmm. Πιο πολύ το πρώτο σενάριο, νομίζω, συγκεντρώνει. Ναι, γιατί μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Απλώς επειδή υπάρχει μια καινούργια κατάσταση με το Ρέμπε, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, μήπως ο Γερμανός έχει έρθει σε συμφωνία με 2-3 ποδοσφαιριστές και ανακοινωθούν, ας πούμε, άμεσα.
Ναι. Στην 1η Ιουλίου, ας πούμε, στην 1η Αυγούστου. Γιατί λόγω αυτού που έγινε με τον κορονοϊό, πολλοί παίκτες ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους και παίκτες που θα μείναν ελεύθεροι 36, τώρα μένουν ελεύθεροι 37. Ναι. Σε Αγγλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία, Κροατία και όλα σχεδόν τα πρωταθλήματα. Εντάξει, μπορεί να έχει συμβεί και αυτό. Να έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με 2-3 παίκτες κομβικούς και να ανακοινωθούν μαζικά, ξέρω εγώ, οι δύο την 1η Αυγούστου, οι άλλοι δύο στις 5 Αυγούστου και να πούμε ότι κάτι αλλάζει και ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί αλλιώς 25-26 Αυγούστου. Αλλά υπάρχει το πρώτο σενάριο, να μην υπάρχει τόση ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και ο ΠΑΟΚ να βασιστεί πάνω κάτω σε αυτούς που είχε και τη φετινή χρονιά. Θα το δούμε. Ωραία. Είναι οι μέρες απαιτητικές, δεν νομίζω να κάθεται κανείς. Δηλαδή ακόμα και αν δεν φαίνεται ότι υπάρχει οργασμός έτσι κινήσεων, σίγουρα δεν κάθονται και με σταυρωμένα τα χέρια. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν μπορεί κάποιος να πιστεύει αυτό ότι περνάνε οι μέρες και δεν κάνουν τίποτα. Okay, απλώς δεν έχει ο ΠΑΟΚ δυστυχώς έτσι την ευχέρεια να σκορπάει λεφτά αλόγιστα. Δηλαδή να βρει ένα παίκτη στην Σλοβακία, να λέει ο ΠΑΟΚ εγώ μπορώ να δώσω 300.000 για συμβόλαιο και 800.000 στην ομάδα του. Δεν μπορεί εκείνη την ώρα να πει για να τελειώσει το θέμα πάρει εσύ 600 και η ομάδα του πάρει εσύ 2 εκατομμύρια. Αυτά τα έκανε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Mm-hmm. Και από ό,τι φαίνεται, όπως και το κλείνουμε με την τιμωρία της Φενέρ σήμερα, η UEFA συνεχίζει και είναι έτσι λίγο, ας πούμε, αμήλικτη. Ναι. Το θα μου πεις 2 εκατομμύρια πρόστιμο έσοδα σε 2 χρόνια δεν είναι κάτι καλά, αμάν. Okay. Αλλά δίνει ένα στίγμα, εντάξει. Ναι, φυσικά. Και είναι στη βάση ότι δεν θα λυπηθεί καμία UEFA κανέναν ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Θα λυπηθεί τη City και την Paris Saint-Germain και δεν ξέρω, τη Liverpool και τη Real Madrid και την Barcelona. Ναι. Γιατί θυμάσαι και εσύ πόσες φορές υπήρξαν τιμωρίες για απαγόρευση μεταγραφών για κτλ. Και τελικά οι τιμωρίες πάρθηκαν πίσω. Mm-hmm. Στις ομάδες της Τουρκίας δεν βλέπω και πολύ έτσι. Ναι, είναι λίγο πιο σκληρή η UEFA, ναι. Ναι, και εμείς είμαστε κάτω από την Τουρκία κιόλας. Ναι. Δεν είμαστε family της Τουρκίας. Εντάξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Τουρκία έχει αρκετές διασυνδέσεις στην UEFA. Έχει δύναμη. Αλλά πάλι βλέπεις ότι δεν χαρίζει η UEFA. Άρα λοιπόν, επειδή είναι σίγουρο ότι δεν θα χαρίσει και στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός τις επόμενες μέρες και γενικότερα μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Στέργιο. Να είσαι καλά, φίλε μου, για την πληρέστατη ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους. Αυτά λοιπόν από τον Στέργιο Αναστασιάδη, έτσι όσον αφορά το ρεπορτάζ και όχι μόνο. Τραβήξαμε παραπάνω, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Είπαμε αρκετά με τη βοήθεια του Στέργιου Αναστασιάδη για τα του ποδοσφαίρου. Πάμε λίγο στα του μπάσκετ, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Έχετε διαβάσει από νωρίς μέσα από το ΠΑΟΚ 24 για την εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Ο αρχηγός, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, λέω γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα, αλλά νομίζω είναι καθαρά ατυπικό το ζήτημα, παραμένει. Δεν είναι μια περίπτωση απλή και εύκολη του Μαργαρίτη και θα εξηγήσω και το λέω αυτό. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης είναι ένα παιδί που μέσα από τον ΠΑΟΚ έφτιαξε το όνομά του, αλλά δεν του χάρισε κανένας τίποτα. Έτσι. Μην ξεχνάτε, ο Μαργαρίτης όταν ήρθε, αν θυμάμαι καλά, καλοκαίρι του 12, ναι, είχε προκύψει στην ομάδα μέσα από μια διαδικασία try-outs. Okay, προφανώς και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τότε τον ήξεραν και γνωρίζαν τι ακριβώς είναι, αλλά αν δεν υπήρξαν εκείνα τα try-out, μπορεί και να μην ερχόταν στον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Μαργαρίτης με το σπαθί του έγινε αρχηγός της ομάδας. Εγώ θα πω ότι με το σπαθί του έγινε και σαν έτσι πρέσβης αυτού που πρέσβευε ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν λίγα χρόνια, μέχρι πριν ένα-δύο χρόνια. Και κατάφερε, ξαναλέω, με πολύ
δική του δουλειά και πολύ κόπο να παίζει την εθνική ομάδα και στα προκριματικά, να έχει σημαντικό ρόλο και εκεί, να έχει γίνει ένα από του καλύτερου παίκτε στη θέση του στο πρωτάθλημα και φυσικά αυτό να του φέρει και τι αντίστοιχε απολαυέ, έτσι. Γιατί γενικά στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ αυτό το έχουμε ποινικοποιήσει. Γιατί να παίρνει τόσο ο τάδε, γιατί ρε παιδιά τα κέρδισε μέσα στο γήπεδο. Το θέμα λοιπόν για τον Μαργαρίτη ήταν ότι είχε ένα συμβόλαιο που ίσχυε μέχρι φέτος και φυσικά μου φανταστεί ο Μαργαρίτη είναι και ο καλοπληρωμένος που πρώτη του μήνα τα λεφτά του είναι εκεί. Προφανώς και υπάρχουν φιλές και σε αυτόν. Παρά τις όποιες καταχωρήσεις μπορεί να υπήρχαν. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Μαργαρίτης μπορεί, δεν χρειάζεται να μπούμε να επιστέλλουμε σε λεπτομέρειες για χρήματα. Είναι προσωπικά πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιους απασχολούν. Πολλές φορές αυτό στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχει να κάνει κυρίως με κουτσομπολιό και με κακία κιόλας. Κουτσομπολιό. Ο Μαργαρίτης αναμένεται να μείνει στον ΠΑΟΚ με σχεδόν τα μισά λεφτά από αυτά που είχε πέρσι. Θα πει τώρα ο κακοπροαίρετος. Ναι, αλλά αν είχε μια καλύτερη πρόταση μπορεί και να φύγει. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί και να έχει καλύτερη πρόταση και να μην έφυγε. Οπότε λοιπόν, όλα δείχνουν ότι. Λέω όλα δείχνουν γιατί μένει το τυπικό της ανακοίνωσης. Έτσι, όταν δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Είμαστε 99,5% σίγουροι ότι ο Βαγγέλης Μαργαρίτης θα είναι η πρώτη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Έτσι, μια συμφωνία για την επόμενη σεζόν. Εγώ θα πω πολύ σημαντικό. Δεν είναι κριτήριο για κανέναν από την περσινή ομάδα η περσινή χρονιά, που ήταν απίστευτα προβληματική σε όλα τα επίπεδα, αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Ο Μαργαρίτης με ένα παιχνίδι την εβδομάδα νομίζω μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος και προφανώς και ο Μέξας έχει σκεφτεί το ρόλο που θέλει από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Προφανώς και ο Μαργαρίτης δεν είναι 28 χρονών να παίζει 25 λεπτά και 28 λεπτά και να κάνει φουλ γεμάτα παιχνίδια. Ωστόσο, με συγκεκριμένο ρόλο, με συγκεκριμένα πράγματα, το να εκμεταλλευτεί την εμπειρία του είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ο Μέξας έχει πλάνο για αυτό το πράγμα. Για τον Μαργαρίτη. Δεν είναι τυχαίο ότι ουσιαστικά η πρώτη κουβέντα που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Ήταν με τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες δεν θα τραβήξει πολύ αυτό το ζήτημα. Θα έχουμε απαντήσεις έτσι και από διάφορους άλλους παίκτες στους οποίους ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις. Όταν θα έχουμε απαντήσεις θα αναφερθούμε συγκεκριμένα σε ονόματα. Έχουμε αναφερθεί λίγο παραπάνω στον Όδο του Παπαντονίου. Δεν νομίζω θα αργήσει πολύ το ζήτημα αυτό να ολοκληρωθεί. Για τον ΠΑΟΚ επίσης ένας από τους παίκτες που έχει γίνει κουβέντα από νωρίς μαζί του. Και περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες έτσι κινήσεις που μπορεί να προκύψουν. Γενικά ο ΠΑΟΚ από την ελληνική αγορά και παίκτες στην περιφέρεια ψάχνει και έχει καταθέσει προτάσεις και ψηλούς που περιμένει απαντήσεις. Το γεγονός ότι το θέμα του Μαργαρίτη φαίνεται να ολοκληρώνεται θετικά δίνει ίσως και περισσότερες επιλογές. Γιατί αν η απάντηση του Μαργαρίτη ήταν αρνητική και πήγαινε κάπου αλλού, έπρεπε να ψάχνει έναν ακόμα παίκτη στο 4-5, ίσως και Έλληνα και εκεί, που η αλήθεια δεν είναι και πάρα πολλές οι επιλογές. Νομίζω ότι σε αυτό το διάστημα ο Μέξας είναι και σε διαδικασία επαφών και για ξένους. Προφανώς και έχει περιπτώσεις που από τις διάφορες λίστες που έχει στα χέρια του έχει ξεχωρίσει. Φυσικά, μιλώντας για τον ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να πάει σε τίποτα τρελά χρήματα και για τους ξένους. Μιλάμε για ξένους το πολύ 6.000 το μήνα, θα πω εγώ. Οπότε, παρόλα αυτά όμως έχει επιλογές, έχει αρκετές επιλογές. Απλά στο κομμάτι των ξένων καταλαβαίνετε στιγμή που δεν βγαίνουν και πολλά χρήματα πάνω στο τραπέζι, ούτε κάποια ευρωπαϊκή συμμετοχή που να αποτελεί ας πούμε και κάποιο δέλεαρ περαιτέρω. Χρειάζεται λίγο παραπάνω έτσι υπομονή. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση οι ανακοινώσεις του ΠΑΟΚ θα έχουν να κάνουν με παίκτες από την ελληνική αγορά, Έλληνες παίκτες. Σε αυτό το κομμάτι το οποίο συζητάμε πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις διάφορες επαφές του που έχουν να κάνουν με την διευθέτηση οφειλών. Δεν είναι εύκολο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι κάτι απλό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα επίπεδα που ήταν πέρσι.
που πραγματικά ήταν στο μηδέν. Αλλά δεν είναι και ένας συνομιλητής, τέλος πάντων, τόσο αξιόπιστος. Το παλεύει να το ξαναφτιάξει αυτό το πράγμα, αλλά για να το ξαναφτιάξει, πέρα από το κομμάτι των επαφών, το οποίο τρέχει το τελευταίο διάστημα και είναι πολλές αυτές οι επαφές για να διευθετηθούν ζητήματα, οι επαφές αυτές για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα χρειάζεται και χρήματα. Κινείται και σε αυτό το επίπεδο ΠΑΟΚ. Κινείται όσο μπορεί να το τρέξει αυτό το ζήτημα, να δώσει λύσεις, να έχει διακανονισμούς και να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν είναι εύκολο. Αλλά πραγματικά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και είναι πράγματα που θα πρέπει να έχουν γίνει εδώ και καιρό, γίνονται τώρα, αλλά η ουσία είναι να υπάρξουν λύσεις, να υπάρξουν διακανονισμοί οι οποίοι θα τηρούνται. Οι διακανονισμοί υπήρχαν και παλιότερα που δεν τηρήθηκαν. Και έτσι να μπορέσει η ομάδα να τρέξει για αυτά που έχει να κάνει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Λοιπόν, αυτά και μετά του μπάσκετ. Υπήρξε και ανακοίνωση που την αναφέραμε πριν, γιατί βγήκε εκείνη την ώρα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Ανακοίνωση που έχει να κάνει με την ανανέωση ουσιαστικά της συνεργασίας και με τον Στάφη τον Νερατζάκη και με τον Πάπη τον Καραΐσκο, οι οποίοι θα είναι και φέτος η βοηθή του Κώστα του Μέξου. Ο Πάπης ο Καραΐσκος τα τελευταία χρόνια στο τεχνικό team. Ο Στάφης ο Νερατζάκης προσθέθηκε πέρσι στα μέσα της σεζόν. Εγώ θα πω ότι και οι δύο, και ο Πάπης ο Καραΐσκος, νομίζω τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ, που έχει ζήσει και διάφορους προπονητές και διαδικασίες με ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι πολύ απαιτητικές, έχει αποκτήσει την εμπειρία. Και ο Στάφης ο Νερατζάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλά χρόνια και στο Κολοσσό Ρόδου έχει και αυτό την εμπειρία για να στηρίξουν την καινούργια προσπάθεια με τον Κώστα Μέξα στην άκρη του πάγκου. Λοιπόν, αυτά από εμάς και για σήμερα. Φυσικά μαζί μας είναι το stoixman.gr, live καζίνο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά το Serie Application έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα και μπορείτε να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ, παρακαλώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application του σερί φυσικά είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Και βέβαια, όταν μιλάμε για το κρυωμένο προϊόν από το stoixman.gr, μιλάμε για cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα. Πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις φυσικά στο στοίχημα.gr. Μαζί μας επίσης είναι το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει με όλους εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ενισχυτική διδασκαλία, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά μέσω mail στο www.kdabefkarpias.gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Ραντεβού ξανά αύριο σε 7.30 φυσικά, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα εδώ μέχρι και τις 11 και με τις γραμμές ανοιχτές για τις δικές σας απόψεις. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.